Γεννιόμαστε εύθραυστα, θνησιγεννιόντα. Ωστόσο, το παρελθόν που εμπεριέχεται μέσα μας, μας συνδέει με τον βαθύ χρόνο και μας εγκαθιστά στην αιωνιότητα. Γεννιόμαστε ως ιστορία. Μαρία Ευθυμίου. Λοιπόν, θα ήθελα να μου απαντήσετε σε μια ερώτηση, αφού μελετήσετε το απόσπασμα από τον Ικήρατο της Ευανθίας Καΐρη που σας έδωσα στη φωτοτυπία και την επιστολή της προς τας Φιλελληνίδας που την αναλύσαμε μαζί. Διαβάζω στίχους από τη δέηση των γυναικών του Μεσολογγίου προς τις Ελληνίδες και τις Φιλελληνίδες. Ελληνίδες όμως ποτέ δεν έπαυσαν, μήτε θα παύσουν να χύνουν δάκρυα όταν ακούουν το όνομά σας το πολυέραστον. Γυναίκες πάλι των ελευθέρων λαών του κόσμου πλέκουν επένους, λέγουν εγκόμια όταν μανθάνουν την καρτερία σας. Η ευτυχία σας είναι αιώνιος, το κλαίος μέγα, η δόξα αίδιος και διατρέχει τον κόσμο όλων, των χρόνων όλων, χωρίς κατάπαυση. Και η ερώτηση. Ποιες ήταν οι Μπαρμπαρά Ζουλί Δε Κρουντενέ, Μαντάμ Δε Ρεκαμιέ, Σάντι Λουμάκι Σενιέ, Ελισάβετ Ψηλάντη. Θα μπορούσαν να έχουν συναντηθεί όλες μαζί? Σε ποιο μέρος και υπό ποιες συνθήκες? Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά! Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα? Έλεος! Πάντως, τόσα χρόνια μιλάμε στο σχολείο για την Επανάσταση, τόσες γιορτές για την 25η, ποτέ μου δεν είχα ακούσει ούτε για την Καΐρη, ούτε για το έργο της. Ναι, θυμάσαι τι μας έλεγε η κυρία Κομίδη τον Νοέμβριο, ότι το έργο γράφτηκε λίγους μήνες μετά την έξοδο του Μεσολογίου και ήταν το πρώτο θέατρο ντοκουμέντο της νεότερης Ελλάδας. Απίστευτο! Λοιπόν, προτείνω στην Ολομέλεια sleep over στο σχολείο. Ευκαιρία να ετοιμάσουμε τη γιορτή της 25ης. Συμφωνώ! Περιμένετε λίγο, παρακαλώ. Για να δούμε τα βιογραφικά των κυριών τώρα. Ξεκινάω με την Δε Κρουντενέ. Εγώ παίρνω τη Μαντάμ Δε Ρεκαμιέ. Και εγώ την Υψηλάτη και τη Λουμάκη. Κοίτα την επιστολή. Τυπώθηκε το 1825. Πριν την έξοδο, σε τυπογραφία στην Ήδρα. Υπήρχαν τυπογραφία στην Επανάσταση. Και τύπωναν και εφημερίδες. Άκου και αυτό, αλλά ποιαν παραμυθία ανελάβαμαν εις τας θλίψεις μας, ποιαν άνεση εις τα δεινά μας, όταν εμάθαμαν ότι ευρίσκονται και γυναίκες έτοιμες εδάκρυσαν εις τας δυστυχίας μας και χάρισαν εις τας ευτυχίας μας και παρακίνησαν πολλούς εις την αγάπη του έθνους μας και συνέτρεξαν εις τη σωτηρία του. Πώς συνέτρεξαν δηλαδή? Εγώ μόνο για τον Λόρδο Μπάιρον ήξερα και κάποιους που πολέμησαν με τους επαναστατημένους. Από όσο ψάξαμε, τα κοινά που έχουν οι κυρίες είναι η ιδιότητα της Φιλελληνίδας, τα σαλόνια και τα κομιτάτα. Άρα, οι τέσσερις τους θα μπορούσαν να έχουν συναντηθεί σε ένα σαλόνι, κάπου στη Δυτική Ευρώπη. Πάμε! Η Λόγια, Ελισάβετ Σάντι, Λουμάκι, Σενιέ. Σύζυγος του διπλωμάτη και εμπόρου Λουδοβίκου. Το φιλολογικό της σαλόνι ήταν σημείο συνάντησης για τη διανόηση της γαλλικής πρωτεύουσας στις αρχές του 19ου αιώνα. Εκεί έγιναν οι διεργασίες που οδήγησαν στη σύσταση του ελληνόγλωσσου ξενοδοχείου, της πρώτης μυστικής προεπαναστατικής οργάνωσης με στόχο την απελευθέρωση της Ελλάδας. Γνωστή η Ελισάβετ Ψηλάντη, μητέρα του Αλεξάνδρου και του Δημητρίου. Στο δικό της σαλόνι πάρθηκε τελική απόφαση για την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Η De Crudener από τη Βαλτική είναι ξεχωριστή περίπτωση. Συνδέθηκε φιλικά με τον Τσάρο Αλέξανδρο τον Πρώτο και τον επηρέασε καθοριστικά όσον αφορά τη σύσταση της Ιεράς Συμμαχίας. Λέγεται μάλιστα ότι η επιλογή της ονομασίας της προέρχεται από την ίδια. Madame de Récamier, διάσημη αριστοκράτησα, μέλος του Φιλελληνικού Κομιτάτου στο Παρίσι. Η αγάπη της για την Ελλάδα και τους Έλληνες πυροδοτήθηκε από τη σχέση της με τον ρομαντικό συγγραφέα, πολιτικό και φιλέλληνα σαν τον Βριάντο και διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τι θα μπορούσαν να συζητάνε αυτές οι τέσσερις κυρίες που μπορεί να μην συναντήθηκαν ποτέ? Την προηγούμενη εβδομάδα καταφέραμε και συγκεντρώσαμε κι άλλα όπλα για να στείλουμε στους επαναστάτες. Προσπαθούμε να στρατολογήσουμε κι άλλα μέλη. Ο Τσακάλοφ δείχνει μεγάλη μερίμνα για το θέμα. Διέθεσα όλη την ακίνητη περιουσία μου στον αγώνα και δεν μετανιώνω ούτε στιγμή. Στο σαλόνι μου συντάχθηκε η προκήρυξη. Είναι καιρός να αποτινάξουμε τον αφόρητο τούτων ζυγών, να ελευθερώσουμε την πατρίδα, να κρυμνήσουμε από τα νέφη την ημισέλινον, για να υψώσουμε το σημείο διού πάντοτε νικόμεν, λέγω το Σταυρό, και ούτω να εκδικήσουμε την πατρίδα και την ορθόδοξον ημών πίστη, από την ασεβή των ασεβών και αφρόνηση. Δημοσιεύτηκε στην Gazette de Lausanne και σε άλλες ευρωπαϊκές εφημερίδες. Η κυρία Ινάρδου διοργάνωσε παραστάσεις, συναυλίες και δεξιώσεις. Εσύ πώς βοήθησες, υποστηρίζοντας την ίδρυση της Ιεράς Συμμαχίας? Δεν ήξερα θα ήταν κατά της Επανάστασης. Πήγα ίδια στην Αγία Πετρούπολη και πίεσα τον Τσάρο να τοποθετηθεί δημοσίως υπέρ των Ελλήνων. Η ενόχλησή του ήταν τέτοια που με εξόρισε στην Κρυμαία και έχασα τα πάντα. Την περιουσία μου, τα προνόμια μου, ακόμα και τη σχέση μου μαζί του. Εγώ από την πλευρά μου ολοκλήρωσα την επιμέλεια όλων των επιστολών του αγαπημένου Ολιβιέ Βουτιέ. Θα τους δώσω τον τίτλο «Γράμματα για την Ελλάδα» και όλα τα έσοδα φυσικά από τις πωλήσεις θα διατεθούν στο Κομιτάτο. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει, θέλω να πεθάνω σαν Έλληνας, γράφει ο Σαντοβριάντος, και εγώ, σαν Ελληνίδα. Μάθατε τι συνέβη στην συναυλία του Μαέστρο Ρωσίνη για τους σκοπούς του Κομιτάτου. Οι μουσικοί διακόσμησαν τα όργανα με γαλανόλευκες κορδέλες. Οι κύριοι φορούσαν γαλανόλευκα περιβραχιόνια και οι κυρίες στόλισαν τις τολέτες τους με τα ελληνικά χρώματα. Προχθές μου έφεραν και το λικέρ των γενναίων Ελλήνων, λικέρ του Μεσολογίου. Μέλη των Κομιτάτων τρέχουν στα σκλαβοπάζαρα της Μικράς Ασίας και της Αφρικής για να εξαγοράσουν Ελληνίδες και Ελληνόπουλα που έχουν πουληθεί σκλάβοι. Το ξέρατε? Στις Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν ορφανά. 6 Ελληνόπουλα περιμάζεψαν Αμερικανοί, Ιεραπόστολοι και Ναυτικοί και τα φυγάδευσαν με τον Μπρίκι Αμέρικα μετά τη σφαγή της Χίου. Ο Αναστάσης, ο Φώτης, ο Κωνσταντίνος, ο Παντιάς, ο Νικόλας και ο Αλέξανδρος. Και βέβαια, υπήρχαν Αμερικανοί πολίτες που εγκατέλειψαν τις οικογένειες και τις δουλειές τους. Κάποιοι ήταν γιατροί και δικηγόροι, για να θέσουν τον εαυτό τους στη διάθεση του αγώνα. Εκείνοι πριν από μερικά χρόνια είχαν κερδίσει την ανεξαρτησία τους. Και συνέχιζαν οι έρανοι για χρήματα και τρόφιμα, από επιχειρήσεις και από άτομα, και μεταφέρονταν στην Ελλάδα μέσω των Αμερικανικών εμπορικών πλοίων. Ζήτησαν από τον Αμερικανό διπλωμάτη στο Λονδίνο, οι επαναστάτες, μέσω του απεσταλμένου λουλουδιώτη, δάνειο ενίσχυση για τον αγώνα. Όταν όμως η συζήτηση έφτασε στα μέτρα κατά της Τουρκίας και σε έναν πιθανό πόλεμο, η Ηνωμένη Πολιτεία αδυνατούσε ως εκ των καθηκόντων άτινα, απορρέουση εκ της διεθνούς των θέσεως, να συμμετάσχουν ενός πολέμου προς όν ευρίσκονται εν ουδετερότητη. Εάν η πορεία των γεγονότων καταστήσει τους Έλληνες ικανούς να οργανωθώσει εις κράτος ανεξάρτητον, η Ηνωμένη Πολιτεία θα είναι εκ των πρώτων ήτινες θα δεχθώσει αυτούς εν τίτη αυτή ιδιότητη των εν τη μεγάλη οικογένεια των εθνών. Κλπ, κλπ, κλπ. Δεν είναι μόνο ο ηρωισμός, οι χίλιοι νεκροί φιλέλληνες, οι συναυλίες, τα λικέρ, οι έρανοι και τα 2.300 φιλελληνικά έτυπα. Είναι αγώνας ενάντια στη μοναρχία. Είναι θέμα πολιτικό. Αυτό που γίνει στην Ελλάδα έχει αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο. Ο Γκο έγραψε: «Ο κόσμος είναι Ελλάδα που διαστέλλεται. Η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλεται». Ακούσατε για τις επαναστάσεις στην Αμερική, Μεξικό, Νικαράγουα, Γουατεμάλα? Όλος ο κόσμος ανάστατος. Ζούμε σε εποχή μεγάλων αλλαγών. Οδεύουμε προς μια κατάσταση τελείως άγνωστη για όλη την Ευρώπη. Και είμαστε κι εμείς κομμάτι της. Γράφουμε κι εμείς με τον τρόπο μας μέρος της ιστορίας. Το φίλο της 19ης Φεβρουαρίου του 1827 της γερμανικής εφημερίδας Allgemeine Zeitung παρουσιάζει τον πλήρη απολογισμό της οικονομικής βοήθειας
που έστειλε στην Ελλάδα κατά τα έτη 1825 και 1826. Στη Γαλλία, η ελληνομανία έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να επηρεάζεται ακόμα και η μόδα. Εμπνευσμένες από την ηρωική Μπουμπουλίνα είναι η Hob, The Dam, αλλά Μπομπελίν. Είμαστε κι εμείς από την πλευρά του πολέμου, που οι Ευρωπαίες μας έχουν πρότυπα, η Μαντό και εγώ. Δεν μας αρκεί ευγενικές κυρίες, μόνο ενθουσιασμός. Οι αιώνες της τυραννίας μας έχουν εξαντλήσει οικονομικώς. Γεννήθηκα μέσα στη φυλακή, δύο φορές νύφη, δύο φορές χείρα. Είμαι η μόνη γυναίκα που μοιήθηκα στην φιλική εταιρεία. Ο ηρωισμός δεν ωφελεί όταν στερείται τα απαραίτητα οργανικά μέσα για να εκδηλωθεί. Χρήμα, όπλα, πυρομαχικά, τροφή και ενδύματα. Συντηρούσα δικούς μου πολεμιστές, τα γενναία μου παλικάρια. Μέσα σε δύο χρόνια ξόδεψα όλη μου την περιουσία στον αγώνα. Και αν τολμώ να επικαλεστώ τη συμπάθειά σας, σκοπός μου είναι η εξασφάλιση ασύλου για τα γυναικόπαιδα στην Εύβοια, που με τη μεσολάβησή σας θα βρίσκαμε τρόπο να την επανακτήσουμε και να την αφιερώσουμε στις γυναίκες της Αγγλίας. Είμαι η Ροξάνδρα Στούρτζα, φιλελληνίδα, κυρία επί των τιμών της Τσαρίνας Ελισάβετ, σύζυγου του Αλεξάνδρου του Πρώτου. Κόρη του Σκαρλάτου και της Σουλτάνας, με ευγενή καταγωγή από τη Μολδαβία. Μεγάλωσα, σπούδασα και μένω στην Αγία Πετρούπολη. Εδώ γνώρισα και τον Ιωάννη Καποδίστρια, όταν ήρθε να δουλέψει για τον Τζάρο. Βοήθησα και εγώ τον αγώνα και τους Έλληνες. Συνεργάστηκα με τον Άνθιμο Γαζή. Βοήθησα τον Ιωάννη στη φιλόμουσα εταιρεία της Βιέννης και ας μας κυνήγησε ο Μέτερνιχ. Χρηματοδότησα τις σπουδές Ελληνόπουλων. Περιέθαλψα στην Οδυσσό κατατρεγμένους Έλληνες. Έφτιαξα ορφανοτροφείο και ίδρυσα μέσα σε αυτό σχολείο. Οργάνωνα εράνους και πάντα μιλούσα με τον Ιωάννη. Έχουμε εισπράξεις από Ευρωπαίους φιλέλληνες και φιλελληνίδες, βοήθεια σε τρόφιμα και πυρομαχικά. Βοήθεια και από την Ινδία, από Έλληνες εμπόρους στην Καλκούτα. Βοήθεια και από την Αμερική, που ήρθε μαζί με μία από τις δόσεις του δανείου. Αλλά είναι ένα κοσμικό γεγονός η Ελληνική Επανάσταση, όπου πλαισιώνεται φυσικά και από κληρικούς του ανώτερου και του κατώτερου κλήρου και που εδώ έχουμε μία απόφαση, οι εκκλησίες και, όταν λέμε εκκλησίες εννοούμε εδώ οι ναοί και οι μονές, οι οποίες με την Επανάσταση έχουν αποκοπεί από το Πατριαρχείο, έτσι. Και εδώ έγινε και μία συζήτηση μετά για το αυτοκέφαλο της Ελληνικής Εκκλησίας, προκειμένου να έχει έδρα εδώ και λοιπά, μετά την Επανάσταση αυτό, έτσι. Αποφασίζεται λοιπόν να συγκεντρωθούν κάποια ιερά σκεύη για να βοηθηθεί η Επανάσταση. Είναι μία πολιτική απόφαση. Σε αυτά το ασήμι που συγκεντρώνεται υπάρχει ένας χαρακτηρισμός. Άλλο είναι καλό, άλλο είναι κατώτερο, άλλο είναι ανασύμικτο, ανακατεμένο. Και έτσι οι ίδιοι αποτιμούν τι αξία έχει το μέταλλο που συγκέντρωσαν. Το καλό καθαρό το αποτιμούν με 25 παράδες στο δράμι ή και 22 βλέπουμε στο υλικό, στο χειρόγραφο. Ενώ ας πούμε το κατώτερο το αποτιμούν με 8 και 12 παράδες. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, μία αναλογία, ότι ένα δράμι κατώτερο είναι τα 10 περίπου 25 του καθαρού. Τα 97.148 γρόσια φτάνουν για να κινηθούν 10 πλοία για ένα μήνα. Το 1 τρίτο πάει στα τρόφιμα, 1 τρίτο στα πολεμοφόδια, 1 τρίτο σε μισθούς. Θα πάρετε λάφερα πολλά και τους θησαυρούς θα τους μοιράσετε με το Φέση. Θα σας ειδώ όλους με τα άρματα των Τούρκων, με τα άλογά τους, λαμπροφορεμένους, με τα ρούχα τους. Φέρετε να υποκολοκοτρώνει στους στρατιώτες του πριν τα δερβενάκια. Άπειρα και πολύτιμα ήσαν τα λάφυρα, αλλά όλα διερπάγησαν άνευ παραμικρής ωφελίας του κοινού. Σπυρίδων Τρικούπης. Φωνάζουν ότι τα λάφυρα τα κατεχράστησαν οι καπεταναίοι και οι στρατιώτες και δεν ωφελήθη ούτε λεπτόν το Εθνικό Ταμείο. Δεν μας λέγουν όμως αυτοί οι κύριοι. Ποιον ήταν σε εκείνη την εποχή το έθνος, ποιοι οι ταμείοι του, ποιοι τα στρατεύματά του και από πού επληρώνονται. Οι μισθοί των στρατιωτών ήταν τα λάφυρα.
σύμφωνα με τον Φροτάκο. Ποιος έχει την πρώτη καθεδρία? Στις θάλασσες γίνονται καταδρομές. Πειρατεία για το καλό του έθνους. Δύσκολο να ξεχωρίσεις το πειρατή από τον κουρσάρο, γι' αυτό υπονόμευε τον αγώνα. Προϋπάρχουν οι δομές για φορολόγηση από τις γερουσίες. Αλλά ποτέ τα έσοδα, τα εγχώρια έσοδα, δεν ήταν αρκετά για τις ανάγκες της Επανάστασης. Ούτε και τα δάνεια ήταν αρκετά. Η αναγέννηση και η πραγματική ανεξαρτησία ενός λαού δεν μπορούν παρά να είναι έργο του ίδιου. Μια εξωτερική βοήθεια μπορεί ενδεχομένως να τις διευκολύνει, όχι όμως και να τις δημιουργήσει. Έγραψε ο Καποδίστριας σε ένα φίλο του Κυρκυραίου μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης. Η ιδέα για δάνειο υπάρχει από πολύ νωρίς. Ήδη στη φιλική εταιρεία, ο Υψηλάντης σκέφτεται να συνάψει αναπίσημο δάνειο κάπου στην Ευρώπη. Επίσης εκδίδονται ομολογίες. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να δώσει χρήματα για τις ανάγκες της Επανάστασης, όταν θα είμαστε ελεύθεροι, θα του δοθούν αυτά τα χρήματα πίσω. Τον Ιανουάριο του 2022, βουλευτικό και εκτελεστικό βλέπουν πως δεν έχουν αρκετά χρήματα για τη διοίκηση. Οι Δρέικες Πετσιώτες έχουν χρηματοδοτήσει ήδη τον αγώνα και περιμένουν ενίσχυση. Μπορεί υπάρχουν, όμως ελέγχονται κερματισμένων. Για παράδειγμα, το εκτελεστικό είναι μεν επικεφαλής, εξαρτάται όμως από την Πελοποννησιακή Γερουσία. Πολύ σύντομα αναπτύσσεται η ιδέα για δανεισμό. Το πρώτο δάνειο ήταν κάτι σαν τεστ. Το πήρε η Εθνική Διοίκηση με σκοπό ίδια να έχει τους πόρους να διατάζει τα στρατεύματα. Ένα παιχνίδι εξουσίας. Όποιος έχει τα χρήματα, κινητοποιεί και το ένοπλο στοιχείο. Και έτσι το ένοπλο στοιχείο υπάγεται στην πολιτική διοίκηση. Ποιος έχει την πρώτη καθεδρία? Αυτός που έχει τα χρήματα και κινητοποιεί και το στράτευμα. Εξάλλου, το δάνειο επισημοποιεί το ελληνικό ζήτημα. Οι Έλληνες ήξεραν τους όρους του δανεισμού. Ήδη ο Καποδίστριας από το 1822 που αλληλογραφούσε με την ελληνική κυβέρνηση ήξερε τους τόκους και τους είχε αναφέρει στους Έλληνες. Και τα άλλα νέα κράτη στη Λατινική Αμερική έπαιρναν δάνεια με παρόμοιους όρους. Ούτε και αυτά κατόρθωσαν να τα πληρώσουν και στην πορεία χρεοκόπησαν. Το πρόβλημα στην ελληνική πλευρά ήταν ότι υπήρχε πόλεμος. Τα χρήματα δεν έφταναν για τον πόλεμο, τη συγκρότηση του κράτους και την εξυπηρέτηση των δανείων. Με το καλημέρα, μέρος των χρημάτων δόθηκαν για χρεολύσια 2 ετών. Please mind the gap. Στάση Λονδίνο. Η Αγγλία δίνει δάνεια, ενώ η πειρατική Ευρώπη στέλνει βοήθεια. Σίμος Μποζίκης. Το Λονδίνο είναι μεγάλο χρηματοοικονομικό κέντρο. Υπάρχουν οίκοι που αναλαμβάνουν την έκδοση του δανείου. Αλλά το κοινό θα χρηματοδοτούσε το δάνειο. Ένας Άγγλος ομολογιούχος, για παράδειγμα, έπαιρνε μια ομολογία 100 λιρών, αλλά θα έδινε στους Έλληνες 59 λίρες. Αυτό γινόταν σε όλα τα δάνεια, γιατί το ρίσκο που αναλάμβαναν οι δανειστές το εξέφραζαν σε ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή, δανείζομαι 100 και παίρνω 59 στο χέρι. Ο ομολογιούχος είχε 2 ωφέλη. Το ένα ήταν να παίρνει το τόκο κάθε 6 μήνες και στο τέλος του δανείου να πάρει πίσω τις 100 λίρες. Στα ψηλά γράμματα της συμφωνίας, οι Έλληνες μπορούσαν να εξαγοράζουν τις ομολογίες στη δευτερογενή αγορά. Ο κάτοχός τους δηλαδή μπορούσε να τις πουλάει στο χρηματιστήριο. Όταν υπήρχαν κακές ειδήσεις για την Επανάσταση, έπεφτε η τιμή της ομολογίας. Άρα δανειστήκαμε 100, πήραμε 59, αλλά θα αποπληρώσουμε με την τρέχουσα τιμή της ομολογίας. Ο αγώνας στο χρηματιστήριο. Κατανομή πρώτου δανείου. Το 65% το παίρνει στα χέρια της η ελληνική πλευρά. Κάποια άλλα ποσά προορίζονται για την αμοιβή του οίκου, τόκους, λειτουργικά έξοδα της Επιτροπής, χρεολύσια. Δεύτερο δάνειο. Δαπανήθηκε μεγάλο ποσό για την ενίσχυση του αγώνα με ατμοκίνητα πλοία. Η Ελλάδα, μην μπορώντας να ελέγξει σωστά τη διαδικασία, δεν παρέλαβε όλα τα πλοία και τα παρέλαβε και αργά. Μεγάλο μέρος του δανείου χρησιμοποιήθηκε για να αγοραστούν ομολογίες. Και αυτό ήταν εκτός συμφωνίας. Τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την άμυνα σε κρίσιμη καμπή της Επανάστασης. Μία δόση χρησιμοποιήθηκε στην εμφύλια σύραξη στο δεύτερο μισό του 1824. Ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία? Τοπικές αρχές ή εθνική διοίκηση? Μαθαίνουμε για τις νίκες κυρίως. Και λιγότερο για τις ήττες. Και ακόμα λιγότερο για τις αιτίες τους. Δες το χάρτη. Πού είναι αυτό? Κοντά στην Άρτα. Το πέτα είναι. Εκεί χάσαμε παταοδός. Εδώ λέει ότι πολέμησαν και φιλέλληνες. Και τι συνέβη εκεί?
Οι Οθωμανοί έχουν τελειώσει με τον Αλή Πασά και οι στρατιές ετοιμάζονται να κατέβουν προς την Πελοπόννησο και από την Ανατολική και από τη Δυτική Στερεά. Οι Σουλιώτες κάλεσαν σε βοήθεια τον Μαυροκορδάτο. Και μην ξεχνάμε πως ο Μαυροκορδάτος είναι ο πρόεδρος του εκτελεστικού. Είμαστε στο έτος του 1822. Έχουμε ήδη σύνταγμα. Είμαστε βασίλευτη δημοκρατία. Ο Μαυροκορδάτος θέλει να προστατεύσει τη Δυτική Στερεά και κατά συνέπεια την Πελοπόννησο. Θέλει όμως και να ενισχύσει τη δική του θέση στρατιωτικά. Ο ίδιος πολιτικός ήταν. Ορίζει τον Κολοκοτρώνη αρχηγό της εκστρατείας στη Δυτική Ελλάδα. Εκείνος αρνείται. Όμως στέλνει τον γιο του τον Γενναίο. Ο Μαυροκορδάτος λοιπόν τοποθετεί σαν αρχηγό του επιτελείου τον Γερμανό στρατηγό Νόρμαν. Φιλελληνάς. Και όχι μόνο, στρατηγός, δηλαδή επαγγελματίας στρατιωτικός. Και ποιο στρατό διοικούσε? Οι Έλληνες δεν είχαν τακτικό στρατό. Είχαν όμως τακτικό τάγμα οι Φιλέλληνες. Και ήρθαν και ενισχύσεις και από την Πελοπόννησο. Και δηλαδή τι, οι αρματολοί μένουν απ' έξω? Όχι ακριβώς, αλλά ο αρματολός Γεωργακής Παρνακιώτης, ο πιο σημαντικός στη Δυτική Στερεά, δεν το χώνεψε που δεν του δόθηκε η αρχηγία. Καταρχάς, οι Φιλέλληνες αρνούνται να οχυρωθούν και τοποθετούνται στο κέντρο, δηλαδή στην πεδιά. Οι αρματολοί, όσοι συμμετέχουν, παίρνουν θέση σε διάφορους λόφους γύρω από την πεδιάδα. Περίμεναν ότι οι Οθωμανοί θα επιτεθούν στο κέντρο και επομένως από την πλευρά της περιφέρειας οι αρματολοί θα έρχονταν να βοηθήσουν τους Φιλέλληνες. Είχε προαποφασιστεί η θέση των διαφόρων αρματολών γύρω από τους λόφους του Πέτα. Αλλά όταν επιτέθηκαν οι Οθωμανοί, εντάξει, δεν έκαναν ό,τι είχαν συνεννοηθεί οι αρματολοί. Δηλαδή τι, δεν βοήθησαν? Κάποιοι όχι μόνο δεν έκαναν τις κινήσεις που έπρεπε, αλλά έλειπαν και από τις θέσεις τους. Χαρακτηριστική η περίπτωση του Γόγου Μπακόλα, που βρισκόταν στα στενά που έπρεπε, αλλά με ελάχιστες δυνάμεις. Και άφησε να περάσουν από εκεί οι Οθωμανοί και να χτυπήσουν τους Έλληνες από τα νότα. Ο Βαρνακιώτης έλειπε εντελώς. Εν τω μεταξύ, ο Γενναίος Κολοκοτρώνης έπρεπε να γυρίσει με τους στρατιώτες του στην Πελοπόννησο. Οπότε οι Φιλέλληνες έμειναν αναβοήθητοι. Καλά. Απίστευτη συντριβή. Σκοτώθηκαν σχεδόν ο μισός τακτικός στρατός. Και οι Σουλιώτες συνθηκολόγησαν. Εκείνο που προπάντων με λυπεί είναι η ασυμφωνία και το να βλέπω ότι ο καθής κινείται δια ίδια τέλη. Ο Ράγκος είναι αρματολός της Δυτικής, κορισπονδάρει με τον Ισμαήλ Πασάν, ο Καραϊσκάκης δεν ξέρω με ποιον, ο καθής του κεφαλιού του. Καποδίστριας. Όχι, Μαυροκορδάτος. Τι εννοεί ο Ράγκος αλληλογραφεί με τον Ισμαήλ Πασάν? Μα για την Επανάσταση δεν πολεμούσαν οι αρματολοί. Τι κάνεις εκεί? Καπάκι! Το βλέπω! Παίζεις! Αυτό έκαναν οι αρματολοί. Α, μάλιστα. Έπαιζαν με καπάκια δηλαδή? Έλα ρε κόφτο, πες μας τι εννοείς. Καταρχάς, οι αρματολοί ήταν στην υπηρεσία των Οθωμανών. Επειδή οι Οθωμανοί δεν ήθελαν να στείλουν στρατό στα ορεινά, όριζαν κάποιον ντόπιο που ήξερε τις περιοχές σαν δικό τους φύλακα. Α, ήταν δημόσιος υπάλληλος δηλαδή. Πες το και έτσι. Το ζητούμενο ήταν να σταματούν τους κλέφτες και να τους συλλαμβάνουν. Γιατί οι κλέφτες χτυπούσαν πλούσιες περιοχές, από τις οποίες οι Οθωμανοί είχαν πλούσια εισοδήματα. Δηλαδή, οι αρματολοί ήταν αστυνομικοί που πολεμούσαν τους κλέφτες. Και για πείτε, πώς τους επέλεγαν? Με κριτήριο το κύρος που είχαν στην περιοχή, πόσο δυνατοί ήταν και το ακόμα χειρότερο, πόσο βίαιοι μπορούσαν να γίνουν. Και πληρώνονταν από την Οθωμανική διοίκηση. Πληρώνονταν από τα χωριά που φύλαγαν ή έπαιρναν κάποια ποσά από διερχόμενους που περνούσαν τα στενά. Καμιά φορά τους έδινε και η διοίκηση κάποιο κομμάτι γης για να έχουν εισοδήματα από την καλλιέργεια. Ναι, και μην ξεχνάτε ότι όσοι υπάλληλοι του κράτους δεν πλήρωναν φόρους. Καταλαβαίνετε πόση δύναμη είχαν τα αρματολίκια. Ολόκληρα δίκτυα στα βουνά. Απίστευτη εξουσία. Ήταν θέμα χρόνου να αρχίσουν να αμφισβητούν την αυτοκρατορία και τη διοίκηση και να επιτίθενται σαν να ήταν οι ίδιοι κλέφτες. Στο μεταξύ είχε ήδη ξεκινήσει η παρακμή της αυτοκρατορίας. Οι Οθωμανοί προσπάθησαν να τους καταργήσουν και να τους αντικαταστήσουν με Τουρκ-Αλβανούς. Και τι κατάφεραν τελικά? Να αυξήσουν τη βία στα βουνά, γιατί αν μετά από όλα αυτά ένας αρματολός διατηρούσε τη θέση του, φερόταν πολύ βία σε όποιον νόμιζε ότι πήγαινε να τη φάει. Αυτοί που έχαναν τη θέση τους γίνονταν κλέφτες. Και για να ξαναγίνουν αρματολοί, γίνονταν ακόμα πιο βίαιοι. Για να αποδείξουν στους Οθωμανούς ότι ήταν πιο ικανοί. Όταν ένας κλέφτης τελικά επιλέγεται για να γίνει αρματολός, λένε ότι προσκυνάει, δηλαδή δέχεται την Οθωμανική εξουσία, την οποία πριν λίγο πολεμούσε.
ώστε έτσι είχε προκύψει το κλεφταρματολός. Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους! Ναι, αλλά δεν κατάλαβε τι σχέση έχουν τα καπάκια. Λοιπόν, όταν οι αρματολοί μπήκαν στην Επανάσταση, δεν νομίζω ότι εμπνέονταν πολύ από ρομαντικά ιδεώδη και ιδέες περί ανεξαρτησίας. Περισσότερο, πολεμούσαν με βάση προσωπικές σχέσεις που είχαν με τους Οθωμανούς. Οι αρματολοί ήθελαν να είναι πάντα με τους νικητές. Όταν λοιπόν νικούσαν οι Οθωμανοί, προκειμένου να πάρουν ξανά τον τίτλο του αρματολού, προσκυνούσαν. Έκαναν καπάκι. Οι ίδιοι, εάν επέστρεφαν στο ελληνικό στρατόπεδο, έλεγαν ότι έκαναν ψευδοκάπακο. Συνεπέστατοι. Σχεδόν δύο αιώνες ζούσαν έτσι. Έτσι επιβίωναν. Οι υπόλοιποι Έλληνες δεν μπορούσαν να το πιστέψουν, βέβαια. Οπότε στο Πέτα, κάποιοι αρματολοί επίτηδες έμειναν στη θέση τους. Γιατί? Για σκέψου, αν στη νίκη έπαιζαν καθοριστικό ρόλο οι φιλέλληνες, θα ήταν μια νίκη ενός τακτικού στρατού. Δηλαδή, θα έφεραν σε κύρος και επιρροή οι αρματολοί. Ίσως. Δική μου γνώμη αυτό, βέβαια. Πώς να τους πείσεις τώρα όλους να πολεμήσουν για ένα κοινό όραμα, ένα κοινό σκοπό? Πλωριστούς, φαναριώτες, εμπόρους, αγρότες, κλέφτες, αρματολούς. Ο Καραϊσκάκης, καθώς μαθαίνω, έκανε και συνθήκες με τους Τούρκους για να μην τους ενοχλήσει των κάμπων. Επήρε και ρεχέμια, ο Μύρους δηλαδή, και εν λόγω κάνει ό,τι και αυτός θέλει. Τι, και ο Καραϊσκάκης λέγε? Μεγάλο κεφάλαιο, θα τα πούμε άλλωστε. Περίμενε, μωρέ, περίμενε. Προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος, του εκτελεστικών σώμα. Επειδή οι αντάρτε Ανδρέας Ζέινης, Ανδρέας Λόντος και Νικήτας Σταματερόπουλος, χωρίς καμία διαταγή ή είδηση της διοικήσεως, είναι ολίγια η μέρα όπου επάτησαν το έδαφος της Πελοποννήσου και προπέντε ημερών είναι πληροφορία ότι ευρίσκονται εις εγχωρίων του Λάλα, καλούμενων του Κοκκούμανη. Και επειδή ο ερχομός αυτών εις Πελοπόννησον με τίουτων τρόπων δεν έχει βέβαια σκοπόν ή μη να ταράξουν πάλιν την κοινή ησυχία και εφταξία του εσωτερικού, την οποία με τόσας θυσίας το έθνος εκέρδισε, διατάτη. Εις οποιονδήποτε μέρος της επικρατείας ευρεθούν οι διαλυθέντες, η κατ' εκείνο το μέρος υπάλληλοι υπουργοί της διοικήσεως οφείλουν ανυπερθέτως να τους συλλάβουν και ασφαλώς να τους διευθύνουν εις την διοίκηση. Έχω ιδέα! Για πες! Στην Επανάσταση υπάρχουν άνθρωποι και ομάδες που αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο το ζήτημα της εξουσίας. Κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά. Σωστά! Ναι. Ο καθένας αντιλαμβανόταν με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο το ρόλο του και το δίκαιο του στο νέο πλαίσιο. Από τη μια, οι καπετανοί υπέφεραν νίκες και τους αγαπούσε ο λαός. Από την άλλη, πρόκληση των νησιών της Πελοποννήσου. Στήριζαν την Επανάσταση, αλλά ρίσκαναν για τα προνόμια τους. Είχαν όμως ήδη θέση στην εξουσία μετά το Σύνταγμα της Επιδαύρου. Οι φαναριώτες που μπήκαν στην εθνική διοίκηση και ζήτουσαν κεντρική εξουσία είχαν να διαπραγματευτούν και με τις μεγάλες δυνάμεις. Οπότε ποια είναι η ιδέα? Μία κόντρα ανάμεσα σε δύο κεφάλαια της Επανάστασης, Μαυροκορδάτος και Κολοκοτρώνης. Τι θα είχαν να μας πούν εδώ, απόψε, μέσα σε αυτή την αίθουσα? Ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία? Αυτή ή η άλλη? Παίρνουμε θέσεις. Το 23 με τον Πετρόπε μας διώξατε από τον Άπλο και κάνατε δική σας διοίκηση. Φύγαμε σαν κυνηγημένοι στο κρανίδι και κάναμε συμμαχίες με τους νησιώτες Προεστούς. Τουλάχιστον είχαμε μαζί μας τον Κολέτη και τον Κουντουριώτη. Και καταφέρατε να πάρετε πίσω τον Άπλιο και αφήσατε στην άκρη τους παλιούς σας συμμάχους, τους Μωραΐτες Προεστούς. Γι' αυτό ήρθαμε το μέρος μας μετά. Σωστά τα έλεγε ο Κολέτης. Οι Μωραΐτες λύσαξαν από τα πολλά πλούτη και τώρα τρέχουν να αντικαταστήσουν τους Μπέιδες και τους Αγάδες. Ο δικός σας ο Κολέτης έστελνε επιστολές στη Ρούμενη. Κι εσείς τρέχετε χωρίς ψωμί και χωρίς τσαρούχι και βασανίζεστε. Τι περιμένετε? Τώρα άνοιξαν για σας δύο πηγές πλούτου. Οι λίρες του Δανείου και τα πλούσια λάφυρα του Μοριά. Εσύ πάντα με τους Ρουμελιώτες θα είσαι. Οι Ρούμελοι είναι αδικημένοι και αφανισμένοι. Νόμους θέλει και σύστημα να πάει μπροστά το κράτος. Δεν άκουσες το Μακρυγιάννη. Εσείς
κυνηγάτε κάθε μέρα εμφυλίους και φατρίες. Ο Καραϊσκάκης μιλάει για ένωση των αρμάτων. Εμείς θέλουμε τον εμφύλιο! Έχασα τον πάνω μου σε αυτό τον πόλεμο! Το ξέρω και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Οι Ρουμελιώτες έκαναν αυτό που ήξεραν καλά. Λεϊλάτισαν την Πελοπόννησο το 25, άρπαξαν τις λίρες του Δανείου και γύρισαν στα αρματολίκια όλοι οι προσκυνημένοι. Θα έχουν στα αυτιά τους τις κατάρες του λαού! Τον βασανίσαν και τον αφήσαν στο έλεος του Ιμπραήμ. Και μετά θυμηθήκατε ότι μας είχατε ανάγκη και μας βγάλατε από τη φυλακή. Δεν καταλαβαίνεις ότι έχουμε να διοικήσουμε ένα ολόκληρο κράτος. Δεν ξέρω από στρατό. Από πολιτική ξέρω. Το είδαμε στο Πέτα. Πρέπει να πείσω τις μεγάλες δυνάμεις ότι ένα ανεξάρτητο κράτος μπορεί να αντικαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να σταθεί απέναντι στους Ρώσους. Δηλαδή, πρέπει να τους πείσω ότι αξίζει να μας βοηθήσουν. Οι Αυστριακοί όμως μου έβαλαν έναν όρο. Η Ελλάδα να μην είναι δημοκρατικό κράτος. Όλα αυτά που έλεγε στην Εθνοσυνέλευση το 23 για αρμονία και ευταξία για να σ' ακούσουν οι Άγγλοι, τράβα να τα πει στο Βαλτέτσι. Όταν γλιτώσαμε και γυρίσαμε στο χωριό, βρήκαμε τους σκοτωμένους χριστιανούς. Κανείς δεν τους πλησίαζε. Φοβόντουσαν. Δεν είχαν ξανά αντικρίσει σκοτωμένους. Για να τους δώσω θάρρος, μάζευα τα κομμάτια του κάθε νεκρού, τα φιλούσα και έλεγα στους στρατιώτες ότι αυτοί είναι Άγιοι και θα πάνε στον Παράδεισο σαν μάρτυρες. Τελικά, μετά από δάνεια και εμφυλίους, τον Ιούλιο του 1825, ο Κολοκοτρώνης με άλλους οπλοαρχηγούς συνυπογράφουν επίσημη αίτηση προστασίας προς την Αγγλία. Οι Άγγλοι αρνούνται για λόγους διπλωματίας. Ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία? Είμαι ο Μουσταφάς Γκέκας, Αρβανίτης μου αμεθανός εκατόνταρχος. Εγκατέλειψα τις ανέσεις μου στη Λιβαδιά, ακολούθησα τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και πολέμησα στο χάνι της Γραβιάς. Έπειτα τον Κούρα, τέλος τον Καραϊσκάκη. Όταν ζήτησα από τον Καποδίστρια βοήθεια, υπέγραψα Φιλέλλην. Έβλεπα ποιος είχε δίκιο. Του έγραψα. Η τυραννία και τα απάνθρωπα των ομοθρήσκων μου μουσουλμάνων και τα μεγάλα δίκαια του δεινοπαθούντος ελληνικού λαού, επειδή με εκκίνησαν εισήκτων και συμπάθειαν, απεφάσισα κι εγώ να συναποθάνω με τους Έλληνες. Είμαι ο Μωαμεθανός Καραγιώργης Χαμπεσής, έγχρωμος. Από την αρχή αγάπησα την Επανάσταση. Υπηρετούσα ως αλπικτής στον Αυγουστίνο Καποδίστρια, αδερφό του κυβερνήτη. Τσακίστηκα στις μάχες. Αχρηστεύτηκε το δεξί μου χέρι. Δεν μπορώ να δουλέψω πια. Δεν έχω υποστατικά. Ως ετερογενής και ετερόθρησκος και ετερόχρους, δεν έχω ούτε οικογένεια, αλλά ούτε και φίλους. Ούτε είμαι μέθησος, ούτε χαρτοπαίκτης, ούτε έχω κάποια άλλη κακή συνήθεια. Εκ δουλεύσεις μου είναι γνωστές προς την ημετέραν εξοχότητα. Όταν η κυβέρνηση αποφασίσει να λαμβάνω τα 25 αρχικά μου, κάμνη έργων της αξιοπρεπίας της και της καποδιστριακής δικαιοσύνης. Είμαι η Μίχη. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Τριπολιτσά. Ακούγαμε για μέρες ότι κλέφτες και ληστές πέρασαν στο Μοριά με αρχηγό το Κολοκοτρώνη, το καπετάν Λαφύρα. Οι ρεγάτες κοτζαμπάσιδες δίδεν μας καθησύχαζαν ότι δεν θα δούμε κακό από αυτούς. Μέχρι που άρχισε η πολιορκία της Τριπολιτσάς. Τα τείχη που μας φύλαγαν έγιναν η φυλακή μας. Μας στέρισε η πείνα. Οι δικοί μας άρχισαν τις συζητήσεις με τους καταραμένους για να φύγουμε. Αλλά πάντα βρίσκεται ένας προδότης, ο Ελμάς. Την 10η μέρα του μήνα μου χαρέμ του Ιερού
οι Αρβανίτες είχαν συμφωνήσει να ανοίξουν τις πύλες. Μπουλούκια έμπαιναν οι ραγιάδες. Οι δικοί μας, άλλοι κλείστηκαν στα σπίτια τους και πολεμούσαν, άλλοι στη μεγάλη τάπια. Περιμέναμε βοήθεια, και όταν πιστέψαμε τους αρχηγούς των άψιστων και βγήκαμε, για τρεις μέρες μας κομμάτιαζαν. Τους βασάνισαν και τους σκότωσαν όλους. Εμάς, τους Εβραίους και όποιον δεν ήθελε την επανάσταση. Τα πηγάδια μολύνθηκαν από τους νεκρούς. Φίλους μου που έτρεχαν στα χαλάσματα να βρουν φαγητό, τους πυροβολούσαν. Το άλογο του Κολοκοτρώνη, από τα τείχη ως τα Σαράγια, δεν πάτησε γη. Για 10 μέρες άρπαζαν από τα σπίτια μας ό,τι μπορούσαν να σηκώσουν. Μετά, έσκαψαν μέσα και έξω από το νεκροταφείο, έβγαλαν τα οστά και τα έκαψαν. Έδειξαν τέτοιο άχτη απέναντί μας που δεν έχει ξαναγίνει σε άλλο Μιλέτ. Μου λέγανε, όποιος εμπιστεύεται το Θεό, έχει τη βοήθειά του. Μέχρι και ο Θεός μας ξέχασε. Ρε Καραϊσκάκη και εσύ τα ίδια. Έλα να σου δείξω. Πέρασες καλά με τον Αλυπασά. Τελικά με ποιος είσαι? Με εμάς είμαι του Χωμανούς, είσαι υποκριτής. Ο γιος της Καλογριάς. Πολεμάς για το συμφέρον ή το έθνος. Σκότωσες τόσους ανθρώπους. Ένα βουνό κεφάλια στην Αράχοδα. Γεια σου, αρχηγέ, είσαι θηρίο. Παραδειγματισμός, όχι αστεία. Έδιωξες την Τουρκιά από τη Ρούμελη. Ακόμα κι άρρωστος, πάντα εκεί. Έκανες καπάκια το 24. Εσχάτη προδοσία. Πώς θέλεις να σε θυμούνται? Σταματήστε! Πρώτα επιβίωνα. Με κάθε τρόπο. Αυτό έμαθα. Δεν είχα τις πλάτες κανενός. Γιατί να μην έχω το δικό μου αρματολίκι? Γιατί ήμουν ο γιος της Καλογριάς. Αλλά ήξερα και από στρατηγική και από πόλεμο. Με περάσατε από δίκη το 24. Ίσα που στεκόμουν στα πόδια μου στο δικαστήριο. Με είπαν επίβουλον της πατρίδος και προδότην. Βρε δε! Ναι μωρέ! Έστησα ένα σωρό κομμένα κεφάλια στην Αράχοβα για να εκδικηθώ για το Μεσολόγγι. Και έστειλα πεσκέσεις στο Μαυροκορδάτο και μια αρμαθιά αυτιά. Ωρε Μαυροκορδάτε, εσύ μου έγραψες την προδοσία σε ένα κομμάτι χαρτί, εγώ θα στη γράψω εδώ, στο κούτελο! Μπροστά στον κίνδυνο να χαθεί η επανάσταση, ζήτησα γραπτή συγγνώμη και ακολούθησα τον αγώνα. Όταν θέλω, γίνομαι άγγελος. Όταν πάλι θέλω, γίνομαι διάβολος. Από εδώ και πέρα, έχω σκοπό να γίνω άγγελος. Παράσταση τελείωσε. Στη δουλειά μας! Ο κύριος Τεργιανός μας μίλησε για το πώς διδασκόταν στο σχολείο η Επανάσταση. Σχολεία υπήρχαν, φανερά όμως. Κύριοι βοήθησαν, αλλά όχι κρυφά. Τους Οθωμανούς δεν τους απασχολούσε η παιδεία. Τους ενδιέφερε η ηρεμία στην αυτοκρατορία, ο στρατός και οι φόροι. Είμαστε περήφανοι για πολλά στην Επανάσταση. Δεν χρειαζόμαστε τους μύθους. Ούτε τους ήρωες ως και τους ήρωες. Στο σχολείο μαθαίνουμε για ηρωικές πράξεις. Δεν μαθαίνουμε για όλα αυτά που έκαναν κάποιους ανθρώπους ήρωες. Η Επανάσταση προήλθε από μια καθόλου εύκολη σύμπραξη ομάδων και άλλαξε τη ζωή χιλιάδων. Το είδαμε με τον κύριο Στουραίδη στο εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι Βύρων. Μάλιστα, κάποιος τους έκανε να περάσουν στο απέναντι στρατόπεδο, όχι από συμφέρον, αλλά από επιλογή. Ο κύριος Μποζίκης μας εξήγησε πώς πήραμε τα δάνεια. Μας είπε πώς η Επανάσταση γέννησε και τον έλεγχο της διαδικασίας του δανεισμού. Τι σήμαινε για τους ανθρώπους της εποχής κατάχρηση? Πώς η Επανάσταση πυροδότησε και τον έλεγχο της διαδικασίας των καταχρηστικών συμπεριφορών? Διαβάσαμε άρθρα των συνταγμάτων. Ενώ στην Ευρώπη οι μονάρχες έπαιρναν πάλι τους θρόνους τους, το δικό μας πολίτευμα ήταν αβασίλευτη δημοκρατία. Τα συντάγματα ήταν από τα πιο προοδευτικά της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να βλέπουμε την ιστορία μας ξεκομμένη από την ιστορία του υπόλοιπου κόσμου. Στο προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδος αναγνωρίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισονομία. Ο αναθεωρημένος νόμος της Επιδαύρου προβλέπει ότι στην ελληνική επικράτεια ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται άνθρωπος. Το ξέρουμε ότι δεν λειτουργήσαν όλα ρολόι. Όμως είχαμε για πρώτη φορά εθνοσυνέλευση, κεντρική διοίκηση και διαχωρισμό των εξουσιών. Μπήκαμε σε ένα νέο μοντέλο διοίκησης. Αυτό του έθνους κράτους. Ο κύριος Καβαλιεράκης το χαρακτηρίζει αυτό ως μιας άλλης μορφής επανάσταση. Η κυρία Κουμίδου μας σύστησε την Αμανθία Καΐρη και τον Ικύρωτο, θέατρο ντοκουμέντο για την έξοδο του Μεσολογίου. Αυτό που κάναμε ήταν τελικά πολύ παλιό.
Ένα ιστορικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας δεν γίνεται να μην συνομιλεί με την τέχνη. Η κυρία Καστρίτη μας έδειξε την πολιτική διάσταση του φιλελληνισμού. Οι φιλέλληνες δεν στηρίζαν απλώς τον αγώνα, εναντιώνοντας την παλινόρθωση, στην απόλυτη μοναρχία. Εκείνοι που υποστήριζαν την Επανάσταση δήλωναν με θάρρος την πολιτική τους τοποθέτηση και την έκαναν πράξη με τη βοήθειά τους στα συντάγματα. Η κυρία Σακά μας αποκάλυψε άλλες τις πλευρές του φιλελληνισμού. Φιλέλληνες που περίμεναν να βρουν την αρχαία Ελλάδα και απογοητεύτηκαν εντελώς. Μωμεθανούς και άγνωμους φιλέλληνες που αποφάσισαν να αφήσουν τους δικούς τους γιατί έβλεπαν ποιος είχε δίκιο. Κυρία Μερκούρη, σας κερνάμε το τελευταίο σφινάκι. Ακούστε τώρα τις μαθήτριες του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού που κάνουν εδώ και πολλά χρόνια μαθήματα ελληνικών από αγάπη για τη χώρα μας. Τι είναι για μένα η Ελλάδα? Είναι μια χώρα που είναι, εγώ είμαι Ιταλίδα και πάντα σκεφτόμουν ότι είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι αφού εγώ σπούδασα και αρχαία ελληνικά, ξέρω ότι η γλώσσα, τα αρχαία δεν εξαφανίστηκαν, υπήρχαν και υπάρχουν και τώρα. Και εγώ ήμουν περίεργη να καταλάβω καλύτερα την γλώσσα, την σημερινή γλώσσα, και ήρθα στην Ελλάδα, μου άρεσε πάρα πολύ η φύση, μου άρεσε ο λαός και από εκεί ξεκίνησα να μαθαίνω την γλώσσα και να εμβαθύνω λίγο περισσότερο το πολιτισμό. Και βρήκα μια χώρα που, ενώ στην Ευρώπη πάντα όταν μιλάνε για την Ελλάδα, μιλάνε για την αρχαιότητα, εγώ βρήκα ότι υπάρχει μια μεγάλη ιστορία, υπάρχουν και παραδόσεις που εμείς στην Ευρώπη δεν ξέρουμε καθόλου, δεν γνωρίζουμε. Μόνο εμείς ξέρουμε τους χορούς, ξέρουμε το φαγητό αφού κάνουμε διακοπές στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν και υπάρχει και ένας πολιτισμός που είναι πλούσιος και μου ενδιέφερε περισσότερο ίσως από τα αρχαία και συνέχισα. Την γνώριζα ως τουρίστας βέβαια, γιατί ήρθα για την πρώτη φορά στην Ελλάδα, για την θάλασσα, για τις διακοπές κτλ. Και μετά αποφάσισα να μάθω και την γλώσσα, γιατί δεν ήταν τα αγγλικά η γλώσσα που ένιωσα σαν κάτι για να επικοινωνήσει κανείς άνετα με τους Έλληνες. Έτσι αποφάσισα να μάθω και την γλώσσα και τώρα την βλέπω σαν, μπορώ να πω ότι είναι ο αδερφός πιο μεγάλο από μας. Δηλαδή νιώθω τις ρίζες που έχουμε στην Ελλάδα, στην γλώσσα, στην φιλοσοφία, στον τρόπο να σκεφτόμαστε. Φυσικά ξέρω τι έγινε πριν από 200 χρόνια, αλλά οι περισσότεροι δεν ξέρουν τίποτα. Όταν μιλάμε για την Ελλάδα, οι Δανείοι ξέρουν μόνο τον ήλιο, τη θάλασσα, τις πολύ ωραίες παραλίες, σκέπτονται μόνο διακοπές. Όταν είμαι μαζί με τους Έλληνες, έχω φίλος στην Ελλάδα, αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ είναι να είμαι μαζί με τους Έλληνες. Για παράδειγμα, όπου και αν είμαι, συναντώ αυτή την φιλοξενία η οποία υπάρχει καθόλου στην πατρίδα μου.
Εδώ δεν σκέπτομαι τα τουριστικά μέρη, αλλά όταν βρίσκομαι, για παράδειγμα, σε ένα νησί, αγαπάω να κυκλοφορώ στα χωριά, όπου μπορώ να συναντήσω τους Έλληνες. Αλλά νομίζω ότι λίγο-λίγο άλλαξε η γνώμη της Ευρώπης, γιατί όλο αυτό που έκαναν οι Έλληνες μετά τα μέτρα που πήρε η Ευρώπη ήταν σκληρά μέτρα. Ήταν πάρα πολύ σκληρά και οι Έλληνες αντίδρασαν νομίζω, πολύ καλά. Δηλαδή έδειχναν στην Ευρώπη τι μπορούσαν να κάνουν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η Ελλάδα έχει και δεν το ξέρει χιλιάδες φιλέλληνες σήμερα, ανθρώπους που τη στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, ανθρώπους που μας υπερασπίστηκαν στο εξωτερικό, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Όταν μας κατηγορούσαν άδικα, ότι εμείς είμαστε οι απόλυτοι υπεύθυνοι και η μοναδική υπεύθυνη της κρίσης, της ελληνικής κρίσης, που δεν ήταν καθόλου ελληνική. Και δεν έχουμε καταλάβει ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούσαμε πραγματικά να πάρουμε κάτι από αυτό το φιλελληνικό πνεύμα και να εμπνευστούμε κι εμείς. Κι αν σας ρω ότι σιγέ μου είμα ανά μου, κι αν σας ρω ότι σιγέ μου είμα ανά μου, ορενιδόλια οι αδέρφοι μου, μωρέ παιδιά καημένα, η δόλια η αδέρφη μου, ωραί κι ας είστε λερωμένα. Μην πείτε εγέ μου πως λαβωθήκα, μην πείτε εγέ μου πως λαβωθήκα, πως είμαι λαβωμένος, μωρέ παιδιά καημένα, πως είμαι λαβωμένος, ωραί κι ας είστε λερωμένα. Επειδή ακόμα και όταν είσαι μικρός, μπορείς να αγωνίζεσαι, να μην το βάζεις κάτω και να προχωράς, αφού τα όποια εμπόδια είναι για να τα προσπερνάμε. Και κάποτε θα είσαι και εσύ μεγάλος, γράφοντας και εσύ τη δική σου σελίδα, στη δική σου ιστορία, εμπνέοντας κι άλλους με όσα έχεις καταφέρει. Αγγελική Δαρλάση. Η μεγάλη μικρή, αγωνιστές του 21.